Θα καλημερίσω την κυρία Ιωάννα. Νωρίς το πρωί επικοινώνησε με τον 984 για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, κυρία Ιωάννα. Καλημέρα, Αγγέλα, και στους ακροατές. Υπάρχει ένας συνασπισμός, παράπονα, μάλλον μεταξύ τους οι άνθρωποι προσπαθούν να καταθέσουν μία διαθήκη, να δημοσιεύσουν ουσιαστικά. Αυτό γίνεται κάθε Παρασκευή. Είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι κάθε φορά συγκεκριμένος ο αριθμός. Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, να πούμε ότι η παραλαβή, μάλλον καλύτερα δημοσίευση, είναι ο σωστότερος όρος διαθήκων, γίνεται με εκούσιες συνεδριάσεις 3 με 4 φορές το μήνα εδώ στο Ειρηνοδικείο. Ουσιαστικά κάθε Παρασκευή ή τις περισσότερες Παρασκευές του μήνα, γιατί αν εξετάσουμε ότι και την περασμένη Παρασκευή λόγω της ελπίδας, λόγω της χιονιά, ήταν κλειστή όλη τη βδομάδα η υπηρεσία. Υπάρχει λοιπόν ένας συνοστισμός, γύρω στα 50 άτομα είναι αυτή τη στιγμή, 50 με 60 άτομα που θέλουν να καταθέσουν τη διαθήκη, αλλά δυστυχώς παραλαμβάνονται μόνο οι 30 πρώτες. Όσον αφορά στους πολίτες και άλλες που λέει 20, σύμφωνα με τους δικηγόρους και συμβολιογράφους, οι οποίοι έρχονται για να καταθέσουν, τέλος πάντων, να δημοσιεύσουν. Στάσου ρε κορίτσι μου, να καταλάβω το εξής. 30, μισό λεπτό. Κάθε Παρασκευή λοιπόν εξυπηρετούνται οι 30. Οι άλλοι οι οποίοι περιμένουν πάνε για την επόμενη Παρασκευή. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να εξυπηρετηθούν. Ανάλογα δηλαδή πότε έχουν αποφασίσει, τέλος πάντων, να παραλάβουν. Γιατί μπορεί να γίνει 3 με 4 φορές το μήνα αυτό. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει και 3 φορές. Από τι ώρα δηλαδή πάτε για να στηθείτε εκεί? Τι ώρα ξεκινάει ο κόσμος για να πάρει σειρά και να είναι μέσα στον κατάλογο των 30? Και από τις 4 έχουν έρθει. Έκανα λοιπόν ένα μικρό ρεπορταζάκι. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους εδώ από τους πολλούς. Πολλοί έχουν έρθει βέβαια για πρώτη φορά, αλλά πάρα πολλοί έχουν έρθει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και έκτη φορά ακόμη. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ θα αναφέρω και ονόματα. Ας πούμε, ο κύριος Μιχάλης ο Τσαφαντάκης ήρθε από το Δούλι, 45 λεπτά δρόμος, Αγία Βαρβάρα, έτσι, Δήμος Γόρτινας. Και μάλιστα ο δικηγόρος του έχει έρθει 3 φορές και ο δικηγόρος του είπε, λέει 7 με 7 και 4. Δεν πρόλαβε βέβαια να είναι στους 30 πρώτους, ήταν ο 35ος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η κυρία Βικτωρία, η οποία έχει έρθει τρίτη φορά, η κυρία Βικτωρία Κανάκη, ήρθε από τις 6 κι αυτή. Και η κυρία Στυλιανή Σαλασσινού είναι η 6η φορά και έρχεται κάθε φορά 5 η ώρα και δεν μπορεί να βρει μια σειρά, τέλος πάντων, να είναι στους 30 πρώτους για να μπορεί να δημοσιεύσει τη διαθήκη της. Ερχόταν και έφευγε και απελπισμένη. Εδώ είχε έρθει τώρα πριν από λίγο, πριν από μια ώρα, τέλος πάντων, η κυρία Μαρία Φλουρή. Οριόταν η γυναίκα, τρίτη φορά με προβλήματα υγείας να παίρνει ταξί. Να μην μπορεί, ας πούμε, να καταθέσει τη διαθήκη, να τη δημοσιεύσει. Η κυρία Μαυράκη Μαρία, έκτη φορά έχει έρθει και κάθε φορά, ας πούμε, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία να αφήσει το παιδί σου, να μην έχει. Πώς καθορίζεται αυτό, μισό λεπτό να ρωτήσω. Ποιος καθορίζει αυτή τη λίστα των 30 ατόμων, δηλαδή, ποιος λέει ότι ξέρετε, στάσου να το ολοκληρώσω? Είναι με απόφαση του δικαστηρίου. Τώρα δεν ξέρω, η διευθύντρια, ο πρόεδρος του Ειρηνοδικείου, είναι με απόφαση δικαστηρίου να παίρνουν συγκεκριμένο αριθμό. Αυτό είναι η παραλαβή, είπαμε, δημοσίευση διαθήκων, γίνεται με εκούσιες συνεδριάσεις. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση, δεν ξέρω από πότε ισχύει αυτή η απόφαση, ίσως και μετά το COVID, δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει ακόμα να το διασταυρώσω πότε ξεκινάει. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια απόφαση, η 31η. Από εκεί και έπειτα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν βέβαια όλοι αυτοί οι ανθρώποι. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει, σύμφωνα με εκτιμήσεις τώρα, μπορεί να φταίει και το κτηματολόγιο που έχει ανοίξει και να γίνεται αυτός ο χαμός. Ήταν κλειστό και την περασμένη Παρασκευή το Ειρηνοδικείο λόγω της ελπίδας του χιονιά. Έκλεισε 5 μέρες, ήταν κλειστό, αλλά την Παρασκευή εκείνη, ας πούμε, την περασμένη Παρασκευή, ήταν κλειστό, δεν μπορούσαν να καταθέσουν, οπότε συνοστίζεται περισσότερος κόσμος. Αλλά κάθε φορά γίνεται, λέει, αυτό. Το θέμα, όπως λένε οι ανθρώποι, είναι να μπορούσαν να πάρουν τώρα σήμερα, ας πούμε, όλες τις αιτήσεις αφού ήταν κλειστά και την προηγούμενη Παρασκευή, ή να αλλάξει το σύστημα. Δεν μπορείς με ένα χαρτί που το γράφουν οι ίδιοι άνθρωποι μία κατάσταση, χωρίς να γίνεται μία ηλεκτρονική
διαδικασία, τέλος πάντων, αφού έχει μπει πλέον και μετά το COVID και το κομπιούτερ έτσι πιο έντονα, ας πούμε, στη ζωή μας, με μια κατάσταση που τη γράφουν οι ίδιοι, με τα ονόματά τους οι ίδιοι άνθρωποι, και περιμένουν 7 η ώρα να ανοίξει η υπηρεσία, ο Securitas να την πάρει και να αρχίσει να γράφει μετά στην άλλη κατάσταση τα ονόματα να αντιγράφει. Και βέβαια μπορώ να πω ότι βοήθησαν εδώ και πάλι, γιατί παρά τις φιλότιμες βέβαια και προσπάθειες κάποιων υπαλλήλων που ήρθαν στη δουλειά τους εδώ, δεν αλλάζει η κατάσταση. Μάλιστα. Μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους, όχι εγώ ήρθα πρώτος, όχι εγώ ήρθα 4 η ώρα, εσύ ήρθες 4 η ώρα. Άμα κορίτσι μου κάνεις μια διαδρομή 45 λεπτά από το Δούλη να φύγεις για να έρθεις στο Ηράκλειο από τις 5 ώρα το πρωί για να πάρεις μια σειρά και τελικά δεν είσαι στην Αθήνα. Μου λέει πότε θα ξανάρθω, μου λέει, από την Αθήνα. Είναι η δεύτερη φορά τώρα που έρχομαι και κάθομαι εδώ και περιμένω για να καταθέσω τη διαθήκη. Α, γεια σου. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το δούνε. Και εγώ πριν από λίγο έκανα μια παρατήρηση την ώρα που μιλούσες και ακούστηκε, είπα άχαλα στο μεγαλείο σου, αλλά είναι αυτό το μεγαλείο το οποίο εμείς προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι όπως εκείνοι ταλαιπωρούνται, να φεύγουν από τα χαράματα από το σπίτι τους για να είναι στους 30 πρώτους. Διαφορετικά, λες και δεν υπάρχουν άλλες μέρες μέσα στην εβδομάδα. Συνεπικουρικά, αυτοί οι 20, ας πούμε, που μένουν από πίσω, ή οι 5 ή οι 15, να καταθέτουν και εκείνοι τα χαρτιά τους, έτσι ώστε να πηγαίνουμε στην επόμενη Παρασκευή. Συμπληρωματικά να γίνεται μια άλλη μέρα. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό για την εξυπηρέτηση του κόσμου μετά τόσης ταλαιπωρίας, αυτό είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είναι πραγματικά ο Θεός και η ψυχή μας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πρωινές κουβέντες. Καλημέρα. Καλημέρα.